Πάμε λοιπόν, τα πρώτα αναδρομικα <laughs> Αναδρομικά 15-16 ω τέλο Ιουλίου η κρίσιμη απόφαση. Το ανώτερο Ειδικό δικαστήριο θα κρίνει τι επιστροφέ κομμένων δώρων από την εποχή των μνημονίων. Είναι το... ο Άριο Πάγο είπε όχι, το Συμβούλιο Επικρατεία είπε ναι, φτάνει στο ανώτερο δικό δικαστήριο. Ε, έχω, είμαι να νιό και γέρασα, περιμένοντα να πάρουν αυτά τα αναδρομικά οι συνταξιούχοι. Να τελειώνει η πλάκα κάποια στιγμή, παιδιά. Πρέπει να τελειώνει η πλάκα με του συνταξιούχου. Πώ θα συζητάμε. Έμα τώρα εντάξει, είπαμε. Απόπειρα δολοφονία κατά του Τραμπ, αναπάτε ερωτήματα. Πείτε, δεν τα δίνουμε. Ναι, τα αδρομικά. Τα αδρομικά, ναι. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Πάμε και το γυαλί μα. Για βάλε, πού να δει, γέρο. Δεν Τι βλέπω. Μόνο εδώ. το καλτσάκι. Είδες. Το καλτσάκι τα βλέπω, ναι. Δεν με νοιάζει το καλτσάκι, το πόδι μου αρέσει. Λοιπόν, η καθημερινή. Βιτρίνε ηλεκτρονική απάτη, λουκέτο σε 50 διαδικτυακά καταστήματα σε 10 μήνε. Πώ επιτίδιοι εξαπατούν πελάτε. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Α, ναι, Γιατί ναι, μέρα στα κινητά και στα smartphones και κοιτάμε και πλατφόρμες και κοιτάμε και τέτοιε καταστήματα. Όλοι μπαίνουμε μέσα. Αλήθεια λοιπόν. είναι. Ισφαίρες... Όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Οι <laughs> σφαίρε αλλάζουν το πίεση στι ΗΠΑ. Ενισχυμένο ο Τραμπ, η πίεση στον Biden, να μα τα πει και σε λίγο Μαριάνα. Και σενάριο που φυλάξει τον Μπελέρη, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, λόγω καλή διαγωγή ή με προεδρική χάρη. Για αυτό είναι το δούμε. θέμα. πώ αυτό. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, πρωταθλητέ στι ώρε εργασία και πρόεξα ημέρου, Eurostat. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη εργάσιμη εβδομάδα στην Ευρώπη των 27. πια χώρα της επίρου, τη γυρά επίρου τηρήσει γενικέ γραμμέ 35ωρο. Ποιοι Ευρωπαίοι χτυπούν 60ωρο με υπερορίε και πρόσθετη εργασία. Η Ελλάδα τη ευεξία, από το γενναιότερο της τον γενναιότερο προσαρμοδότη τη Χατζηδάκη, ω τον νεκροθάφτη εισαγωγικά του πενθήμερου Γεωργιάδη. Εδώ η Ελλάδα η οποία τα χρόνια του μνημονίου μα λέγανε Τεμπλεχανάδε. Mm. Να θυμάστε, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε. Οι ιδιώτε κατέλαβαν το μνημείο τη Ακρόπολη, λέει. Υπερβολική σπουδή του Υπουργείου Πολιτισμού για την αντικατάσταση των αρχαιοφυλάκων κατόπιν διαγωνισμού στην επιτροπή, ο Προείδρευσε υπάλληλο που συνελήφθη για συμμετοχή στη συμμορία των 14. Ολική επαναφορά Τραμπ ή τα είπα μετά την απόπειρα. Πάμε στην απογεματίνη τώρα. Απογεματινή, μην 400 έω 1000 ευρώ σε 81.500 ανέργου. Προγράμματα κατάρτιση διαζώση ή εξαποστάσεω από τη ΔΥΠΑ. Εκπαίδευση σε ψηφιακέ και πράσινε δεξιότητε, την τεχνητή νοτομοσύνη και την ιδιωτική ασφάλιση. Και για 10.000 επαγγελματίε οδηγού, και αυτό μέσα, 7.500 νέε επιδοτούμενε από το Ταμείο Ανάκαμψη Θέση Επιχειρήσει. Αυτό. Και εδώ βλέπουμε και την φωτογραφία, δύο κεντρικέ φωτογραφίε, τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Μπελέρη, χθε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Μπελέρη στο Μαξίμου, καθοδόν για Στρασβούργο. Α, αυτά είναι τα θέματα. Τι λέει εδώ. Πώ προσέλαβε, εσύ είδα τώρα συγγνώμη, με άγριε διαθέσει κατά κασελάκι η τσιπρική η σημερινή πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πολιτική γραμματεία σήμερα, Α. και για θέμα με τα μαύρα ταμεία νομίζω ότι είναι. Ναι. Οι αναφορέ εννοώ περί μαύρων ναι, ταμείων. Ναι. Νομίζω ότι μαζί με τα μέσα ενημέρωση ότι είναι μεγάλο θέμα εκεί. Ναι. Νομίζω ότι το τραβήξουν στα ακρά. Δεν ξέρω πότε, αλλά αν δεν υπάρχει μια καθαρή θέση από την πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι εννοώ ότι και πριν και τώρα δεν υπάρχουν. Ε, ε, θέλουν αυτή θέματα. την δέσμευση, Οι γραπτή ζήτησαν, να. δεν ξέρω αν αυτό κάνει γραπτή, να αλλά δούμε. θέλουν αυτή τη δέσμευση, θέλουν μια δήλωση βασικά. Ε, βέβαια. Θέλουν να βγει να μιλήσει. Μόνιμη και εποχική στο δημόσιο ετήσιο για 2931 προσλήψεις εδώ το πρωτοσέλιδο, φαβορεί και ο Τσάντερ για γενική γραμματή της αλλάζουν να ξέρετε. Ε, η Γενική Γραμματή των Υπουργείων. Θα γίνει αναδόμηση ή ένα σχηματισμό. Πώ το λέει ο Παπανδρέο, αναδόμηση. αναδόμηση. Το λέει ο Παπανδρέο. Η ενα σχηματισμο πω το λεει ο αναδομηση το λεει ο η πορεια τη Αλβανία προ Ευρωπαϊκή Ένωση περνά από την Αθήνα. Μήνυμα Μητσοτάκη συνάντηση με τον Μπελέρη. Φρένο στο ακριβό ρεύμα με έκτακτη φορά τη εταιρεία ενέργεια. Τα λέγανε όμω οι αντιπολίτευση. Να είμαστε δίκαιοι. Από το Μάιο τα έχουν πει. Mm. Τα λέγανε. Η εισαγγελική πρόταση ενοχή για του Γιάννο Παπαντονίου για ξέπλυμα μαύρου χρήματο 2,5 εκατομμύρια ευρώ στη σύμβαση 6 φρεγατών. Ε, αυτό είπε ο Εισαγγελέα, ότι είναι ξέπλυμα μαύρο χρήμα Να δούμε, θα πει το δικαστήριο. Ο ίδιο αρνείται την κατηγορία. Μάλιστα, έβγαλε και μια ανακοίνωση ο κ. Δημητρακόπουλο, ο δικηγόρο του, και λέει: Οι έξι φρεγάτε τον κατηγορείται, φυλάνε τα σύνορά μα. Θα δουλέψει τα δηλαδή, σύνορά μα τώρα. Α, να δούμε, θα πει το δικαστήριο. Μάλιστα, το δικαστήριο. Δημοκρατία, νέα βόμβα με το ρεύμα, οργή. Επαγγελματίε καλούνται να επιστρέψουν 130 εκατομμύρια ευρώ. 150.000 επιχειρήσει και αγροτικοί συνεταιρισμοί υποχρεώνονται να γυρίσουν πίσω την έκπτωση για το ειδικό τέλο μείωση εκπομπών αερίων, αερίων ρήπων, που λάμβαναν με τι ευλογίε τη κυβέρνηση. Το θέμα που έχουμε αναδείξει εμεί εδώ πέρα από την εκπομπή μα την περασμένη εβδομάδα. Διάβαζα και μια ανακοίνωση του κυρίου Ζαμπάρα, του το Μεάρχη το ενέργεια του ΣΥΡΙΖΑ, που το περιγράφει αυτό. Mm -hmm. Είναι εξτρά από του ρεύματο mm -hmm. αυτό. Mm -hmm. Είναι άλλο ποσό που πρέπει να γυρίσει. Το ειδικό τέλο μείωση εκπομπών Ακριβώς. αερίων ρήπων. Ακριβώς. Είναι, Ακριβώς είναι άλλο Είναι συνεταιρισμοί μέσα, είναι διάφορα τέτοια. Για να δούμε. Και εδώ είναι αυτό το θέμα που είπε πριν από λίγο: την ενοχή Παπαντονίου για ξέπλυμα χρήματο ζήτησε ο Αγγελέα για τον εξοπλισμό έξι φεργατών του πολεμικού ναυτικού στο Σκαμνί, η σύζυγο και στενό του φίλο. Και εδώ το μαύρο άσπρο συνεχίζουν να προκαλούν οι θλιβεροί περασπιστέ του σκανδάλου Νοβάρτη, γελίε δηλώσει από τον Υπουργό Δικαιοσύνη που ανακάλυψε κατάλυση τη Δημοκρατία. Αυτά από το αποτέλεσμα τη Δημοκρατία. Ριζοσπάστη, όλοι στου δρόμου ενάντια στο νέο έγκλημα να πάρθουν πίσω οι απολύσει. Ξεσηκωμό, απολύουν του εργάτε τη Λάρκο. Τετάρτη μεγάλη γενική συνέλευση mm -hmm. στην Λοκρίδα. Συγκέντρωση 10.30 στην Πίλτρο Γοστασίου, στη Λάριμνα. Να πούμε ότι θα... ε, υπήρξε μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον κύριο Σταϊκούρα χθε. Ναι. Με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επί του θέματο και απάντηση του κυρίου Σταϊκούρα. Ο κύριο Σταϊκούρα βρέθηκε και με τυχαία εργαζόμενου και έχει μια. Έτσι μια αντιπαράθεση, εντάξει, με επιχειρήματα. Αλλά ναι. βρέθηκαμε εργαζόμενο στη θεότητα κάπου και το είπαν για τη Λάρκο... είναι και η θεότητα είναι και η εκλογική και του και περιφέρει περιφέρεια του ναι. κύριο ναι. Στα ναι. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί σε μας. Σε λίγο θα είναι μαζί μας. Θα απαντήσει, ναι. απάντησε. απάντησε ήδη, αλλά θα απαντήσει και σε εμά. Εφημερίδα Εστία. Νέα μαύρη κοιλίδα διαφθορά για τον εξυγχρονισμό του Κώστα Σιμίτη, του κ. Σιμίτη. Ταυτίζεται με το μαύρο χρήμα ο χώρο. Εισαγγελική πρόταση ΣΟΚ και την καταδίκη του πρώην Υπουργού Αμήνη Γιάννου Παπαντονίου για ξέπλυμα 2,5 εκατομμύριων ευρώ. Το όνομά του προστίθεται στη λίστα μαζί με τα ονόματα των Άχιτσο Χατζόπουλου και Τάσου Μαντέλη και τι καταγγελίε Τσουκάτου για ένα εκατομμύριο μάρκα τη Ζήμενη στα κομματικά ταμεία του Πάσου. Εντάξει, είναι όλα στο μπλέντερ εδώ πέρα την εφημερίδα. Είναι... Δεν είναι έτσι. Ναι, είναι... Ναι. Δεν τα βάζουμε όλα στο μπλέντερ. Λοιπόν, κόντρα. τη αγγελία για τον Υπουργό του Σιμίτη. Πάλι ένοχο για τι μίζε ο Γιάννη Παπαντονίου. Όχι ένοχο, αγγελία ήταν ένα κηρυχθεί ένοχο. Μετέφερε τεράστια ποσά στι βρετικέ τράπεζε μέσω παρένθετου προσώπου. Άστε. Θα το δούμε. Είναι η παλιά υπόθεση, γνωστή υπόθεση. Είχε προφυλακιστεί μάλιστα ένα διάστημα ο κ. Παπαντονίου. Να δούμε, θα πει το δικαστήριο βέβαια. Έτσι, Άρα. 10 Σεπτεμβρίου συνεχίζει τη δίκη. Να Κάψονα τιμέ ρεύματο, γι' αυτό έχουμε και τη σύσκεψη σήμερα 10 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αναμένονται και μέτρα. Έω το τέλο Σεπτεμβρίου, υπερτιμολογήσει, έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη και επιδοτήσει. Αυτά είναι τα μέτρα στα τα οποία έρχονται. Ε, φόρος φόρο στα υπερκέρδη και επιδοτήσει ρεύματο. Θα τα δούμε πώ είναι αυτά. Τύπο Θεσσαλονίκη, δεσμεύσει Γιουλέκα προ Θεσσαλονίκη. Ο νέο Υπουργό Μακεδονία Θράκη μίλησε ανοιχτά σε συνάντηση με του δημοσιογράφου των ΜΜΕ τη πόλη. Εδώ η φωτογραφία του Υπουργού με του δημοσιογράφου να ανασάνει η Θεσσαλονίκη από το βάρο των μετακινήσεων λόγω flyover. Ε, μεγάλο θέμα αυτό για τη Θεσσαλονίκη. Θα τον κύριο, κύριο, κύριο Σταϊκούρα. Σταϊκούρα γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα τη Θεσσαλονίκη. Τεράστιο. Και εσπρέσο, τρίτο στο κακό στο μεταξουργείο, στέκει δράκο γειτονιά τη Προέδρου. Τρόμο για 39 χρόνια κάτω από τη μύτη των φρουρών τη Αγκλαεροπούλου. Μάλιστα. Τι λέτε. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Τι έχουμε αγκαλίτσε και φυλάκια εδώ, ποιοι είναι τώρα, δεν βλέπω. Δεν ξέρω, περίμενε. Ναι. Περίμενε. 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 Η κυρία Παθέκα είναι single, όπω καταλαβαίνω. Διαζύγιο για τη γυμνάστρια έπειτα από τα 21 χρόνια γάμου. Single Παθέκα. Να είναι καλά. Να είναι να καλά, Αντιμπία. είναι καλή δύναμη. Ζευγάρια τη Ομπίση σε καλοκαιρινό μουντ, σελίδα 16. είναι όμω. Για πήγαινε να δούμε λίγο να το αναλύσουμε. Αξιωτήσουμε όμω την κυρία Γεωργαντή τώρα. Δεν πειράζει. Η κυρία Γεωργαντή είναι στι καρδιέ μα πρώτη πάντα. Εδώ είναι τα ζευγάρια. Εδώ, Νίκο <laughs> <laughs> Νικόμο, έλα εδώ. Α, να τα λέει τα ονόματα, δόξα τω Θεώ. Ναι. Άννα Άνα... Πρέλεβιτ. Άννα Πρέλεβιτ και νικήτα νομικό εξένια στιγμέ στα κουφονίσια. Εδώ είναι εξένια στιγμέ. Έλα, σου έχω δεματάρα. Ελένη Βουλγαράκη, φώτη Ιωαννίδη. Έλα, μόρι παιχτούρα. Λοιπόν, ο Ιωαννίδη. Δεν μπορείτε. Δεν λοιπόν, <laughs> τέλος... Βάλε πάνω, δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. μπορείτε. Μπορεί. Πέγγι Ζήνα Γιώργο Λίρα. Εντάξει, κλασικάκι. Ναι. Και Ελέτσι Λεμονίδη. Α, ναι. Ναι. Ο γιατρό με, με, την κυρία Λέτση. Βέβαια. Φούλη λάβει Ανίδη και βουλγαράκι που ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα σχέσης Όπα! Ποιο είναι το επόμενο βήμα, ρε παιδιά. Τι έχουμε, παιδιά. Ποιο είναι το βήμα το επόμενο. Ποιο το βήμα του φώτιου Ανίδη. Α ας μείνει στη λεωφόρο και εντάξει είμαστε.